Οι Έλληνες γύρισαν την πλάτη στα νοσοκομεία στον καιρό της πανδημίας και αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες στην υγεία του γενικού πληθυσμού. Από τη μια μεριά υπάρχει αδυναμία αντιμετώπισης κάποιων τακτικών και χρόνιων περιστατικών λόγω COVID από τα νοσοκομεία. Από την άλλη μεριά καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος λόγω COVID προτιμάει να αποφεύγει αυτή την περίοδο να έρθει στα νοσοκομεία, το οποίο επιδεινώνει κατά κάποιο τρόπο την οσιρότητα του κόσμου. Οι ασθενείς δεν σταματάνε να είναι ασθενείς. Θα είναι ασθενείς και τώρα, θα είναι ασθενείς και μετά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το διάστημα έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα πίσω και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη λήξη αυτής της καραντίνας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η μείωση στην προσέλευση ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων είναι μεγάλη, όπως εξίσου μεγάλη είναι και η μείωση στις επισκέψεις στα ιδιωτικά ιατρία. Με την επέλαση του COVID δυστυχώς υπήρξε μια μεγάλη μείωση, θα έλεγα πάνω από 60% των τακτικών χειρουργείων, κυρίως τακτικών χειρουργείων επεμβάσεων, τις οποίες πραγματοποιούνται. Περιστατικά που προερχόταν κάθε φορά στα ΤΕΠ, που είχαμε πραγματικά, αν ξέρετε, από περισσότερα ρεπορτάζ, παλιότερα ρεπορτάζ, είμαστε το δεύτερο σε επισκεψιμότητα νοσοκομείο στην Ελλάδα. Αυτά τα περιστατικά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Εδώ στο Βενιζέλη έχουμε και τα γνωστά προβλήματα της υποστελέχωσης τμήματων, όπως παραδείγματος χάρη των αναισθολόγων, το οποίο είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και το οποίο δυστυχώς η διοίκηση, παρότι έχει περάσει ένας χρόνος εν μέσω COVID και πανδημίας, δεν αντιμετώπισε. Η λύση που είχε δοθεί να μετακινηθεί προσωρινά από τα ΤΕΠ στα χειρουργεία, ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος είχε μάλιστα και ο ίδιος αντιδράσει για τη μετακίνησή του, αυτή περπάτησε τελικά? Δεν περπάτησε τελικά, η μετακίνηση δεν έγινε ποτέ. Η διοίκηση νομίζω οχυρώθηκε πίσω όλη αυτή την περίοδο πίσω από το COVID, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να κατέβουμε πολύ χαμηλά τα ποσοστά μας σε χειρουργικές επεμβάσεις στα τακτικά χειρουργεία. Συγκρίνοντας τα σχετικά στοιχεία φέτος και τις προηγούμενες χρονιές, υπολογίζεται ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 χάθηκαν πάνω από 3,4 εκατομμύρια επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, πάνω από 90.000 χειρουργεία, αλλά και 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις στα κέντρα υγείας σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περίοδου 2017-2019. Τα χρόνια περιστατικά λιμιάζουν στα σπίτια τους ή δεν ξέρω πού κάπου αλλού, με αποτέλεσμα όταν θα λήξει αυτό το πράγμα να γίνεται ένας κακός στα νοσοκομεία και να υπάρχουν απίστευτες σειρές προτεραιότητας. Είναι συγκλονιστική και η αποκάλυψη του Προέδρου της Πνευμονολογικής Εταιρείας που τον Δεκέμβριο στα πλαίσια συνέντευξης τύπου εν ώψη συνεδρίου σημείωσε πως κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας καταγράφηκε στη χώρα μας καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο του πνεύμονα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο από το Μάρτιο στο Μάιο του 2020 μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με το 2019 και το 2018. Μάλιστα στα χειρουργεία τα δικά μας, με χειρουργικές επεμβάσεις, μια τυπική χολογιστεκτομή, η οποία θα είναι μια επέμβαση ρουτίνας, πολλές από αυτές είναι επιπλεγμένες με σοβαρές επιπλοκές, με συμφύσεις μέσα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και όλα αυτά ουσιαστικά είναι απότοκα της παραμονής του κόσμου στο σπίτι του, δεν έρχεται στα νοσοκομεία, προτιμάει να μείνει σπίτι για να πάρει φαρμακευτική αγωγή και να συγκαλύψει κατά κάποιο τρόπο ή να πάει παρακάτω το πρόβλημα μέχρι να δει τι θα γίνει.